Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας και πάμε στις ερωτήσεις των φίλων φοιτητών που είναι εδώ. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μπό Χρυσοτήρης, είμαι σπουδαστής δημοσιογραφίας. Να απαντήσω και στο ερώτημα του κυρίου Κόνστα. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω ήρεμος εάν βγει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν προδικάζω, περιμένω να το αποδείξει. Θέλω να κάνω... Τώρα νιώθετε ήρεμος? Ούτε τώρα νιώθω ήρεμος. Λοιπόν, πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα και η πολιτική γενικότερα, στο σύνολό τους, είναι κατώτερη των περιστάσεων που περνάει η χώρα. Και πιστεύω ότι είναι και ανάξι, γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν προς το εθνικό συμφέρον και να αφήσουν πίσω τις ιδεολογικές διαφορές που έχουν, ακόμα και τις πολιτικές φιλοδοξίες. Και ρωτάω τον κύριο Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλε, ποιες είναι οι συμμαχίες? Ακούω πάρα πολύ συχνά και στο ΣΥΡΙΖΑ να λέτε για συμμαχίες. Ποιες συμμαχίες είναι όταν βγαίνει ο κύριος Γιούγκερ, ο πρόεδρος της Κομισιόν, και λέει ψηφίστε εκεί απρόσωπα και όχι ακραίες δυνάμεις, εννοώντας ως ακραίες δυνάμεις τις δυνάμεις αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ? Όταν βγαίνει ο κύριος Τσίπρας από την Κρήτη να λαϊκίζει λέγοντας ότι θα παίζουμε το νταόλι, τον τέφι και τη λίρα και θα χορεύουν οι αγορές, λες και εμείς είμαστε δανειστές, λες και έχουμε το πάνω χέρι στη διαπραγμάτευση. Αν και να είμαι και δίκαιος, θέλω να μιλήσω και στον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αυτή η τρομολαγνία την οποία διαχέεται στον κόσμο, που σε περίπτωση που βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρεοκοπήσουμε, θα βγει ο πλανήτης γη εκτός ηλιακού συστήματος και όλα αυτά τα σχετικά που ακούμε συχνά από τα μέλη της κυβέρνησης. Και απορώ εγώ, βασικά πιστεύω ότι αυτό κάνει πάρα πολύ κακό στη χώρα. Μπορεί να κάνει καλό στην παράταξή σας και στο κόμμα σας, αλλά κάνει πάρα πολύ κακό στη χώρα. Και σας ρωτάω, πώς μπορείτε εσείς να κουνάτε το δάχτυλο στους ψηφοφόρους που θέλουν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ και να λέτε ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρεοκοπήσουμε? Ενώ τώρα είμαστε ένα βήμα από την χρεοκοπία, από μια πολιτική που το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία εδώ 40 χρόνια την έχουν φέρει και εσείς προσωπικά την έχετε υπηρετήσει. Ο κύριος Μητρόπουλος και μετά ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μπόγρης λογικά το θέτει το θέμα. Εμείς, αγαπητέ Σωτήρη, θεωρούμε ότι με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, για να έχεις την αυτονομία των κινήσεων και στο νομοθετικό σου έργο και στο πολιτικό, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να δει αυτοδύναμος. Βεβαίως, κοιτάζοντας με τα δεξιά μας, δεν έχουμε δυνάμεις για να συνεργαστούμε και να υλοποιήσουμε και τις δύο εκφωνήσεις μας, οι οποίες είναι κανένα άλλο μέτρο σε βάρος του λαού, κανένα άλλο μέτρο σε βάρος ιδιοκτησίας, καθόλου άλλη μείωση μισθών και συντάξεων, όλοι να παίρνουν αυτό το οποίο δουλεύουν σε σύνταξη κλπ. Και βεβαίως να βάλουμε στόχο να πετύχουμε μεγάλη διαγραφή του χρέους και βεβαίως ό,τι απομείνει με ρήτρα ανάπτυξη. Και αν δεν γίνει διαγραφή, στο εσωτερικό θα το πολεμήσουμε, αλλά όχι, θα το πολεμήσουμε. Είναι η δύσκολη εκφώνηση. Σωτήρη, είναι το δύσκολο ερώτημα. Θα το πολεμήσουμε. Αλλά σε καμία περίπτωση και ο πρόεδρος μας, ο κύριος Τσίπρας, και τα στελέχη δεν έχουμε διανοηθεί μέχρι τώρα να πούμε ότι θα λακίξουμε ή θα κάνουμε τσαμπουκάδες ή θα κάνουμε τσαρλατανισμούς. Με ισχυρό γνωμοσύνη, με σθένον, με πυγμή θα διαπραγματευτούμε. Στο δανειακό κομμάτι, στο εσωτερικό μέτωπο, θα ανακτήσει κύρος το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο νομοθετεί με mail. Εκεί πρέπει οι νέοι να μας στηρίξετε. Ο κύριος Μητσοτάκης. Πάντως, κύριε Μητρόπουλε, με συγχωρείτε, αλλά ακούγοντάς σας τώρα, είχα την αίσθηση ότι ακούω στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή τη θεωρία της επαναδιαπραγμάτευσης που είχε η Νέα Δημοκρατία σημαία στις προηγούμενες εκλογές. Δεν λέτε κάτι δεν διαφορετικό. Είναι τόσο εύκολο. Αυτά έλεγε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αν διαβάσετε τα 18 σημεία για τα οποία είχε δεσμευθεί, τώρα το πόσα από αυτά γίνανε είναι άλλο ζήτημα, για τα οποία είχε δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να σας πω ότι τα 18 σημεία ήταν μάλλον πιο προωθημένα δεν είναι τόσο εύκολο, σε σχέση με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τόσο εύκολο σήμερα να λες ότι το πακέτο που είναι έτοιμο να πασάρει αυτή τη σαβούρα της Τρόικας, που θα λέει καμία γυναίκα σε σύνταξη, θεμελιωτικός χρόνος στα 20, δεν θα δίνει προνοιακό κομμάτι στις χαμηλές συντάξεις. Δεν μπορεί ο Τσίπρας κυβέρνηση αριστεράς. Δεν είναι η ίδια εκφώνηση. Οι Τροϊκανοί έχουν έτοιμοι και η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να πάρει πακέτο με τη δίμηνη παράταση. Εγώ δεν συγκρίνω με την κυβερνητική τη θητεία. Συγκρίνω με αυτά που έλεγε στην αντιπολίτευση. Αλλά στη φάση που βρισκόμαστε, όσοι ξέρουμε τα κείμενα και τις ρήτρες, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορούμε να παίζουμε και δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ισχύσουν. Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης. Μία απάντηση στον Σωτήρη για το ζήτημα της τρομολαγνίας. Προσπαθώ, είμαι γενικά πιστεύω πολιτικός που αρθρώνω ένα μετροπαθή λόγο. Δεν θέλω να επενδύω στον φόβο, γι' αυτό και
πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση δεν αρκεί μόνο να περιγράφουμε κατά την εκτίμησή μας τι θα συμβεί στη χώρα εάν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει κάνατε σε συνέντευξή σας στο News 247 ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει καταστροφή. Αυτό το οποίο δεν είπα ακριβώς αυτό. Αυτό το οποίο είπα είναι η εκτίμησή μου. Παρένθεση αριστεράς, είπατε. Ναι, είπα η εκτίμησή μου είναι ότι στα ερωτήματα τα οποία θέτω και τα οποία έθεσα και σήμερα στον κύριο Μητρόπουλο για το πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να διαχειριστεί την αμήλικτα σκληρή πραγματικότητα η οποία δεν αλλάζει, δεν πήρα απαντήσεις. Από εκεί πέρα εσύ θα κρίνεις. Εσύ εννοώ ως πολίτης που αύριο θα κληθείς να προσέλθεις στην κάλπη, εάν οι απαντήσεις αυτές σε πείθουν. Τώρα για το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης. Το πιο δύσκολο ερώτημα το οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε είναι πώς τα δύο κόμματα τα οποία έχουν ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι η χώρα χρεοκόπησε μπορούν να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο. Και εκεί φοβάμαι ότι η μόνη πιστική απάντηση, αν είναι πιστική, την οποία μπορεί να δώσει κάπως με κάθε ειλικρίνεια, είναι να πείσουμε ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε αλλάξει και ότι δεν υιοθετούμε τις πρακτικές του παρελθόντος. Παραδείγματος χάρη, εάν έρθουμε αυτή τη στιγμή μπρος στο πιθανό ενδεχόμενο να έχουμε εκλογές, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς τι θα κάνουμε εμείς σε περίπτωση που κερδίσουμε. Και αν πρέπει να πούμε σκληρά πράγματα και δύσκολα, προτιμώ να τα γνωρίζεις εσύ. Τι θα κάνω εγώ αύριο, πες ότι θα με ρωτήσεις τι θα κάνεις για το χαρτοφυλάκιο της διοικητικής μεταρρύθμισης. Νομίζω ότι θα ήθελες να ακούσεις πραγματικά αυτό το οποίο θέλω να κάνω, έστω και αν αυτό μπορεί να μην ακούγεται ευχάριστο. Και εγώ προσωπικά ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θα αγωνιστώ, εάν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, να μην μπούμε πάλι στον πειρασμό της πλειοδοσίας των παροχών. Μάλιστα. Το έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Πιστεύω ότι προσωπικά, στο μέτρο που μπορούσα, έχω πάρει αποστάσεις από αυτή την πρακτική. Νομίζω ότι το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα η χώρα και κυρίως οι νέοι άνθρωποι είναι να σας ξαναπούμε πράγματα τα οποία ξέρετε μέσα σας, το καταλαβαίνετε διαστητικά ότι δεν μπορούν να γίνουν. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα. Θανάση Μπίκος ονομάζομαι. Είμαι φοιτής στο Τμήμα Συλλαβικών Σπουδών στο Εθνικό Οικοπαιδευτικό Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, έχει θεσπιστεί νόμος βάσει του οποίου στο δημόσιο τομέα προκυρήστε μία θέση εργασίας για κάθε 10 θέσεις που συνταξιοδοτούνται. Συγκεκριμένα θα ήθελα να το εντάξω αυτό στα πλαίσια της παιδείας και να πω ότι ο συγκεκριμένος νόμος δημιουργεί καταστροφικά προβλήματα στα πανεπιστήμια και γενικότερα στην παιδεία. Αυτό μήπως ενισχύει ακόμα περισσότερο την άποψη των Βρετανικών αρχών που την έχει εκφράσει και καλύτερα ο κύριος Φορτσάκης ότι τα δημόσια, η υποχρηματοδότηση στα δημόσια πανεπιστήμια ανοίγει διάπλατα την πόρτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολέγια. Μήπως για την κυβέρνησή σας έχει τελειώσει τελείως το ελληνικό πανεπιστήμιο, το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Και κάτι ακόμα. Επειδή προηγουμένως κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε αναφερθεί κι εσείς και ο κύριος Μητρόπουλος, συγγνώμη, στα νέα παιδιά και στην εξασφάλιση εργασίας και σύνταξης, πώς πιστεύετε ότι θα φτάσουμε στο σημείο αυτό, δηλαδή να βρούμε εργασία και κατ' επέκταση να εξασφαλίσουμε τη σύνταξή μας εμείς αύριο μεθαύριο, όταν όχι μόνο δεν μας προσφέρεται νέα και περισσότερα εφόδια, αλλά αν μπορώ να χρησιμοποιήσω και την έκφραση, πριονίζοντας τα υπάρχοντα. Μάλιστα. Ο περιορισμός των προσλήψεων συνολικά για τη δημόσια διοίκηση είναι σε μια αναλογία 1:5. Για το Υπουργείο Παιδείας όμως, έχεις ένα δίκαιο, Θανάση, ότι είναι 1:10. Αυτό αφορά συνολικά το προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, όχι κατά ανάγκη την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εγώ προσωπικά, ως Υπουργός, μετά από εισηγήσεις του αρμόδιου Υπουργείου, έχω εγκρίνει σημαντικό αριθμό προσλήψεων καθηγητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακριβώς επειδή δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετοί, πάντως σαφώς το βάρος των προσλήψεων έπεσε στα πανεπιστήμια και όχι τόσο στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα τώρα, για το ζήτημα των συνολικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θεωρώ ότι μία αλλαγή του άρθρου 16 που θα επιτρέπει την λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων θα λειτουργήσει εξ ορισμού υπονομευτικά για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχει αποδειχθεί από πολλά παραδείγματα, ας πάρουμε το κοντινότερο, το παράδειγμα της Κύπρου, στην οποία λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, όχι απλά μη κερδοσκοπικά, στα οποία ειρήστον παρόδο πολλοί
υπέρμαχοι της μη κατάργησης του άρθρου 16 διδάσκουν. Αυτό το οποίο δεν θέλουν να γίνεται στην Ελλάδα. Παίρνουν άδειες από τα ελληνικά ακριβώς, κρατικά και πανεπιστήμια και πάνε και διδάσκουν. Ήταν οι ίδιοι υπέρμαχοι του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η άμυλα είναι θετική για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και σε κάθε περίπτωση δίνει τη δυνατότητα και σε ένα σημαντικό αριθμό νέων ανθρώπων που σπουδάζουν στο εξωτερικό, επιλέγουν να πληρώσουν και να σπουδάσουν, να το κάνουν στη χώρα τους. Θεωρώ ότι στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, παρά τα πολλά προβλήματα, έχουν γίνει βήματα σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ο νόμος Διαμαντοπούλου, για τον οποίο εγώ προσωπικά είχα εισηγηθεί και περίπου είχα πείσει τη Νέα Δημοκρατία τότε να τον υπερψηφίσει, ήταν ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι οι φοιτητές δεν πρέπει να ψηφίζουν για τις Πρετανικές Αρχές. Έχουν λόγο για ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική λειτουργία, δεν έχουν λόγο για τη διοίκηση των πανεπιστημίων. Πιστεύω ότι οι πολιτικές νεολαίες κάποια στιγμή πρέπει να βγουν από τα πανεπιστήμια και πιστεύω ότι δειλά κάνουμε βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Ελάτε. Ναι, ονομάζομαι Λευτέρης Κοστομένος. Θα ήθελα να απευθύνω μία ερώτηση, κάπως πιο θεωρητικού ιδεολογικού περιεχομένου, δεδομένου ότι παρατηρώ πως η ιδεολογία έχει κατά κάποιο τρόπο εξοβελιστεί από την πολιτική ζωή του τόπου. Θα την απευθύνω κυρίως στον κύριο Μητρόπουλο, στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω να του πω το εξής. Σε περίπτωση που υποθέτουμε πως δεν εκλέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάμε σε εκλογές, τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και κατορθώσει να σχηματίσει και κυβέρνηση, πράγμα το οποίο δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, αλλά ας υποθέσουμε ότι κατορθώσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να παραμείνει ενιαίος? Και θέλω να πω ότι υπάρχουν μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μια κομμουνιστική ιδεολογική αναφορά και προσωπικά πιστεύω ότι μετά από ένα διάστημα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς με τα μέτρα τα οποία θα πάρει, τα οποία είναι αναγκασμένος να πάρει, δεν θα συνεχίσουν στον ίδιο κομματικό χώρο. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Εσείς από την πλευρά σας θέλετε και αν θέλετε μπορείτε να αποτρέψετε την αποχώρηση αυτών των μελών? Αν δεν την αποτρέψετε, θα είστε ευχαριστημένος με αυτή την σοσιαλδημοκρατική, στην καλύτερη περίπτωση, μεταστροφή του κόμματος? Αγαπητέ φίλε, θεωρώ ότι και πιστεύω ότι στο μεγάλο στοίχημα για να υπερβούμε την κρίση και την τραγωδία που ζει η πατρίδα μας, που κυρίως πλήττονται οι γυναίκες και οι νέοι, ότι όλα τα στελέχη μας, παρά τις επιμέρους εκφωνήσεις κάποιων θέσεων, θα συμμετάσχουν. Είναι μεγάλο στοίχημα και μεγάλη πρόκληση. Υπ' αυτή την έννοια, με τα σημερινά δεδομένα, πιστεύω και τα επόμενα, τα μελούμενα, όλοι θα σταθούμε σε μια συνεκτική αντίληψη και να προτάξουμε το συμφέρον της χώρας με μια δυναμική διαπραγμάτευση και υπερβατική της κρίσης, υποσχόμενη κυρίως στους νέους την ελπίδα και την αισιοδοξία και σε όλους τους Έλληνες την αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι και η άποψή μου, αλλά και η προσδοκία μου. Για να μην λέμε πολλά, στο ερώτημά σου, που είναι ένα εύστοχο πολιτικό ερώτημα, θα απαντήσει μόνο η ζωή. Δεν μπορεί να σου απαντήσει κανείς. Ούτε ο κύριος Μητρόπουλος. Προεξοφλείται δηλαδή σε περίπτωση εθνικών εκλογών τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Λέω, αν ο νέος εξέφρασε με πάρα πολύ εύστοχο και ωραίο τρόπο το ερώτημά του, βάζοντας δύο υποθέσεις. Είπε μάλιστα για τη μία εκ των δύο ότι δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Ο νέος επειδή είναι προβληματισμένος. Και ρώτησε πώς θα συνυπάρξει κάποιος ο οποίος έχει κομμουνιστικό DNA, ιδεολογικό και πολιτικό, σε μια κυβέρνηση με αυτούς οι οποίοι θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν πολιτικές της Τρόικας. Ο νέος επειδή ιδεολογικά λοιπόν, είναι δουλεμένος. Θα του απαντήσει η ζωή. Είναι δουλεμένος και το συγχαίρω. Ξέρει ότι όπου υπήρξε συστημικός εγκλωβισμός αριστερών κομμάτων, υπήρξαν στην ιστορία του κομμουνισμού και διασπάσεις. Κυβέρνησαν για 8-10 χρόνια. Λοιπόν, εγώ ότι είπα, το είπα έχοντας υπόψη και αυτό το λεπτό. Κοπέλα θέλω, κυρία θέλω να ρωτήσει. Καμία? Έχουμε. Εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μαγγέλη Έφη και σπουδάζω φιλολογία στο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Τέθηκαν πολύ σοβαρά ζητήματα και από τους δύο ομιλητές και σας συγχαίρω γι' αυτό. Θα ήθελα να απευθύνω μια συγκεκριμένη ερώτηση προς τον κύριο Υπουργό. Μου λένε το μέλλον της χώρας μου είναι όλο μπροστά μου. Η κατάσταση όμως που επικρατεί αυτή τη στιγμή μας δείχνει ότι είναι πολύ δυσίωνη.
είναι τελικά έτσι ή τα πράγματα τα προεξοφλεί η κυβέρνηση. Και μήπως τελικά ποιος μας λέει την αλήθεια, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ ή τελικά η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Η αλήθεια, προφανώς κανείς δεν λέει την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνεται αυτός που την ακούει πάντα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει μία αλήθεια. Ο καθένας δίνει τη δικιά του προσωπική άποψη και νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού αφηγήματος το οποίο εκφράζουμε έχει να κάνει και με το πώς αυτά τα οποία λέμε τα αντιλαμβάνονται οι πολίτες, το οποίο έχει να κάνει με την πιστικότητα της επιχειρηματολογίας και με την ειλικρίνεια. Η αλήθεια, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ότι αυτή η χώρα έχει ένα πολύ καλό μέλλον υπό την προϋπόθεση ότι θα κοιταχθεί με ειλικρίνεια στον καθρέφτη, θα αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματά της και θα τολμήσει να κάνει αλλαγές που μέχρι στιγμής βάζαμε κάτω από το χαλί. Και βέβαια το πολιτικό σύστημα έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το οποίο έχει συμβεί, αλλά φοβάμαι ότι αυτό το οποίο έρχεται και προτάσσεται από τον ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου ως εναλλακτική λύση σε αυτό το οποίο πολλοί αποδίδουν, του αποδίδουν μεγάλα προβλήματα, ότι μπορεί να είναι πολύ χειρότερο από αυτό το οποίο σήμερα έχουμε. Άρα αλήθεια, η αλήθεια είναι πάντα στα μάτια αυτού του οποίου την ακούει. Εγώ αισθάνομαι ότι λέω την αλήθεια, αλλά ο μόνος τρόπος, δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, στην πολιτική επικοινωνία, εσείς το ξέρετε πολύ καλά, δεν έχει τόσο σημασία τι λέμε εμείς, σημασία έχει τι ακούτε εσείς. Από εκεί πέρα, εγώ αισθάνομαι, εγώ μπορώ να αισθάνομαι ότι λέω την αλήθεια. Αν εσύ δεν το αισθάνεσαι, τότε δεν έχω καταφέρει να περάσω το δικό μου μήνυμα. Έλατε, το όνομά σας. Λευτέρης ονομάζομαι, φοιτητής νομικής είμαι, δεύτερο έτος. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Υπουργό. Και συνεχίζοντας λίγο τη ροή της σκέψης του προηγούμενου συνεδέλφου, και λέω συνεδέλφου γιατί βρισκόμαστε στο ίδιο πανεπιστήμιο, όπου εμέσως πλην σαφώς πολύ έξυπνα, πετάξατε την μπάλα στην εξέδρα. Όταν αναφερόταν σε απολύσεις και προσλήψεις, αναφερόταν νομίζω στις απολύσεις και διαθεσιμότητες των δημοσίων, των διοικητικών υπαλλήλων, των ΑΕΗ, οι οποίες ξεσήκωσαν και ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων μέσα στα ίδια τα ΑΕΗ και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αν δεν κάνω λάθος, η γραμματεία των σλαβικών σπουδών έχει συγχωνευτεί με τη δική μας γραμματεία ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν ειδικοί υπάλληλοι. Και η δική μας γραμματεία στενάζει και δεν λειτουργεί όλες τις μέρες για τον πολύ απλό λόγο και λειτουργεί μάλιστα δύο μέρες σε συγκεκριμένες ώρες γιατί δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι. Και αυτοί οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπάρχουν δεν είναι διοικητικοί υπάλληλοι της γραμματείας, αλλά διοικητικοί υπάλληλοι των διοικητικών οργάνων όπως η Κοσμητεία, οι οποίοι τους στέλνουν εκεί πέρα. Και αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη νεοφιλελεύθερη. Μέσα σε πολλά και εκτός μάλλον εισαγωγικών πολιτική μέσα στο πανεπιστήμιο, η οποία αντιλαμβάνεται το ίδιο το πανεπιστήμιο ως επιχείρηση. Αυτό σαν ένα πρώτο σχέλος. Σαν ένα δεύτερο σχέλος, το οποίο θα ήθελα να είναι δική μου ερώτηση που είχα σκεφτεί, αν μου επιτρέπετε, καταλαβαίνω την πίεση του χρόνου. Επειδή αναφερθήκατε στις τράπεζες και το κατά πόσο θα μπορούν να κρατικοποιηθούν, να μην κρατικοποιηθούν, οι τράπεζες πρακτικά με λεφτά του ελληνικού λαού ανακεφαλαιοποιήθηκαν και πρακτικά είναι κρατικές. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα το δημόσιο να ασκήσει έλεγχο πάνω σε αυτές τις τράπεζες. Θεωρώ ότι στα πλαίσια του ότι ο ελληνικός λαός πλήρωσε, καλώς ή κακώς, οι εκπρόσωποι, γιατί αυτό είστε και οι δύο, εκπρόσωποι του ελληνικού λαού είστε, και όχι προσωπικών φιλοδοξιών ή οτιδήποτε άλλο, έχετε μια συγκεκριμένη λαϊκή εντολή, να διαχειριστεί ο ελληνικός λαός τα χρήματά του. Μάλιστα. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Μητρόπουλε, επ' αυτού θέλω κι εσείς μια φράση να πείτε. Να μιλήσω εγώ. Ναι, κύριε Μητσοτάκη. Καταρχάς, σχετικά με το ζήτημα των διοικητικών υπαλλήλων. Το ζήτημα αυτό προέκυψε, όπως θυμάστε, πριν από περίπου ένα χρόνο, μετά από μια αξιολόγηση την οποία έκανε το Υπουργείο Παιδείας και με βάση συγκεκριμένους δείκτες κατέληξε ότι υπάρχει πλεονάζον διοικητικό προσωπικό σε κάποια πανεπιστήμια. 8 τον αριθμό. Εξού και προέκυψε η διαθεσιμότητα. Ένα μεγάλο μέρος βέβαια των διοικητικών υπαλλήλων επανέρχονται σήμερα στα πανεπιστήμια. Σήμερα μάλιστα υπέγραψε τη σχετική απόφαση και υπάρχει μια επιχειρηματολογία γι' αυτό, διότι κάποια από τα μεγάλα πανεπιστήμια, όπως γνωρίζετε μέσα από τις μεταγραφές, πήρανε παραπάνω κόσμο, άρα έχουν μεγαλύτερες διοικητικές πιέσεις. Αυτό δεν ήταν μια δουλειά του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ήταν μια δουλειά την οποία έκανε το Υπουργείο Παιδείας, αξιολογώντας
δομές και καταλήγοντας αν πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα ως διοικητικό προσωπικό. Μια φράση για τις τράπεζες. Για τις τράπεζες, λοιπόν. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή βρίσκονται, πράγματι οι μετοχές των τραπεζών, βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ερώτημα το οποίο τίθεται, και είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού δημοσίου, το ερώτημα το οποίο τίθεται, και το οποίο νομίζω ότι είναι στην ουσία αυτό το οποίο ρώτησες, είναι κατά το πόσο αυτή η ιδιοκτησιακή σχέση που το κράτος έχει με τις τράπεζες πρέπει να διαιωνίζεται και αν το κράτος πρέπει μέσα από αυτήν την ιδιοκτησία να ασκεί δημόσια πολιτική, αν πρέπει με άλλα λόγια, να παρεμβαίνει στη διοίκηση και να δίνει παραδείγματος χάρη δάνεια με τα δικά του κριτήρια. Να σου θυμίσω, εσύ δεν το θυμάσαι γιατί είσαι νέος, ότι υπήρχαν εποχές όπου οι τράπεζες υπό κρατικό έλεγχο έδιναν δάνεια σε κομματικούς συμμετέρους ή έδιναν δάνεια σε αγροτικούς συνεταιρισμούς γνωρίζοντας αυτά τα δάνεια, δεν μπορούσαν ποτέ να αποπληρωθούν. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ως προς το τραπεζικό σύστημα είναι πολύ πιο αξιόπιστο οι τράπεζες να είναι κάτω από ιδιωτικό έλεγχο και ο έλεγχος αυτός να ασκείται μέσα από τους μετόχους, παρά τη δουλειά αυτή να την κάνει το κράτος. Εξού και το κράτος φιλοδοξεί να πουλήσει τελικά τις μετοχές του, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει, προκειμένου οι τράπεζες πλήρως να ιδιωτικοποιηθούν και τουλάχιστον μία από τις συστημικές τράπεζες βρίσκεται ακριβώς σε αυτήν την πορεία. Μία φράση και ο κύριος Μητρόπουλος για το ίδιο θέμα. Όχι, δεν θα απαντήσω. Κύριε Χατζηνικολάου, τα ερωτήματα που άκουσα όσοι μίλησαν αποπνέουν και ευφυΐα και αισιοδοξία. Να πω το εξής. Η Τρόικα έβαλε εξ υπαρχής στις θέσεις εργασίας που είπαν οι νέοι εδώ ποσοτικό στόχο. Δρακόντιους προσωτικούς στόχους. Μα εδώ η γραμματεία τους λέει λειτουργεί μόνο 2 μέρες την εβδομάδα. Ξέρει ο κύριος Υπουργός. Και αν. Ξέρει ο κύριος Υπουργός, γιατί ξέρω και εγώ τον τελευταίο χρόνο έκανε μια προσπάθεια να ανακόψει ότι με δικά του χτεσινά στοιχεία, να το ξέρουν οι νέοι, με δικά του χτεσινά στοιχεία, από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο. Τα έχω εδώ, θα σας τα αφήσω εσάς. Από 942.000 και μισή χιλιάδα υπαλλήλους, φτάσαμε 310.000 κάτω, 580 και 50.000 συμβασιούχοι. Άρα, μειώθηκε το κράτος κατά 320.000 θέσεις εργασίας και στο ιδιωτικό τομέα 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Τι θέλω να πω, οι ποσοτικοί στόχοι, και μάλιστα ήρθε ο Ματίας Μόρς στη δική σας εφημερίδα και είπε τι 570, 450.000 μόνο θα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δικό σας πρώτο σέλιδο. Τι είπα, η Τρόικα, θεωρώντας ότι οι θέσεις εργασίας, οι νέοι θα πρέπει να συμβάλλουν στην αποπληρωμή του χρέους, κατήργησαν και τους εστίασαν τη δυνατότητα να διεκδικούν καλές θέσεις με αξιοκρατικά κριτήρια στο δημόσιο. Φαντάζομαι για τις τράπεζες θα θέλατε να ρωτήσετε. Υπ' αυτή την έννοια και για τις τράπεζες. Για τις τράπεζες. Η κεντρική εκφώνηση του Προέδρου μας και προχθέσινου είναι ότι δεν μπορούν να καταραίουν οι μικρομεσαίοι χωρίς να έχουν δικό τους τραπεζικό πυλώνα στήριξης κλπ. Θα υπάρξουν και ιδιωτικές τράπεζες, αλλά δεν μπορεί να γίνει πολιτική στήριξη, ρευστοποίηση. Κύριε Μητρόπουλε, να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, θα έχουμε. Μισό λεπτό, γιατί έχει μια σημασία αυτό. Θα έχουμε δηλαδή μία κρατική τράπεζα, η οποία θα δίνει δάνεια με άλλα κριτήρια, όχι με χρηματοοικονομικά κριτήρια. Ή με κριτήρια τα οποία μπορεί να θεσπίζονται και από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα διαχείριση. Μας αυτό λέει. Λοιπόν, άρα θα έχετε λοιπόν μία τράπεζα η οποία θα δίνει δάνεια με μεγαλύτερη ευκολία. Και με δεδομένο ότι. Για να το πούμε απλά, και θα έχετε τις υπόλοιπες τράπεζες οι οποίες επειδή θα πρέπει να υπακούν στους μετόχους. Οι οποίες θα έχουν κοινωνικό έλεγχο. Δηλαδή θα έχουν. Τι πάει εποπτεία, να πει ο κοινωνικός έλεγχος, κύριε Μητρόπουλε, έχουν. Ότι δίνουμε. Πρέπει ή δεν πρέπει να έχει δίνουν. Έχει λόγο η κοινωνία. Πρέπει. Ποια κοινωνία. Μα το είπε ο Λευτέρης. Μα η τράπεζα. Μα συγγνώμη. Πρέπει ή δεν πρέπει. Και όταν δίνεται ένα δάνειο με αλφαγιώτα να υπάρχει προσδοκία αποπληρωμής. Πρέπει ή δεν πρέπει. Βεβαίως πρέπει. Λοιπόν, άρα όταν βάζετε κοινωνικά κριτήρια στην εξίσωση, τότε νοθεύετε το βασικό κριτήριο με το οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ότι δίνω δάνεια υπό την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να αποπληρωθούν. Μπορεί να έρθει το κράτος να παράσχει εγγυήσεις, κύριε Χατζηνικολάου, και να πει εγώ μετριάζω το ρίσκο. Μισό λεπτό. Ξέρετε, την έχω κάνει αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, μετριάζω το ρίσκο δίνοντας εγγυήσεις στις τράπεζες, διευκολύνοντας με άλλα λόγια όλο το τραπεζικό σύστημα να παίξει με τους ίδιους όρους παιχνιδιού.
Εσείς πώς φαντάζεστε, δηλαδή, θα έχετε μια τράπεζα κρατική η οποία θα δίνει εύκολα δάνεια και οι υπόλοιπες ιδιωτικές τράπεζες λεπτό, οι οποίες θα ακομαχούν. Θα υπάρξει τραπεζικός πυλώνας στήριξης και ενεργού ρευστοποίησης στις μικρομεσαίες. Τι πάει να πει αυτό στην πράξη? Θα σας πω και θα ακολουθήσουμε του εφιούς νεολαίου την άποψη. Λέει, εγώ κύριε Μητρόπουλε, λέει ο Λευτέρης και οι άλλοι νέοι, είδα ότι 50 δις θα δώσαμε με το τελευταίο μνημόνιο στις τράπεζες, τις ανακεφαλοποιήσαμε. Μετράει δικό μου χρέος, λέει ο Λευτέρης, δικό μου χρέος. Δεν πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος ή τουλάχιστον πίεση να σπρώξουν χρήμα στην αγορά. Αυτό λέει ο νέος. Εγώ σας ρωτώ λοιπόν το εξής ευθέως. Θα βάλετε δικές σας διοικήσεις στις τράπεζες? Τώρα προσπαθείτε να αποσπάσετε από μένα κάτι που ο Χατζηνικολάου δεν θα το πιστέψει και να το πω. Τι να πω δηλαδή, ότι θα κρατικοποιήσουμε όλες τις τράπεζες, εννοείται. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Θα υπάρξει ένα... Αν το πείτε αυτό, πείτε το εγκαίρος να σας ψηφίσει και ο Μπογιόπουλος. Θα υπάρξει τουλάχιστον ένας τραπεζικός δημόσιος φορέας ειδικού σκοπού μαζικής στήριξης. Θα είναι καινούρια τράπεζα ή θα είναι μία ψηφιστάμενη? Μπορεί να εξελιχθεί. Εάν ανοίξουμε τη συζήτηση, θα πάμε μέχρι το πρωί. Εγώ θα ρωτήσω και πώς θα γίνεται ο κοινωνικός έλεγχος. Θα υπάρχει επίτροπος στην τράπεζα, ο οποίος θα μεταφέρει. Ποιος επίτροπος? Επίτροπο έχει τρόικα. Επίτροπο συντάξεων έχει τρόικα δίπλα στο Βρούτσι. Ναι, εμείς θα βάλουμε επίτροπο. Για σκεφτείτε. Στην ιδιωτική τράπεζα, τι θα πει κοινωνικός έλεγχος? Για σκεφτείτε ο κύριος Χατζηνικολάου, ο οποίος πάει να πάρει ως επιχειρηματίας ένα δάνειο και το παίρνει με πολύ κόπο ούτε επίτροπο. Κύριε Μητρόπουλε, ακούστε το παράδειγμα. Κύριε Κυριακό, ούτε επίτροπο το παίρνουμε με κόπο, το παίρνουμε με υποθήκη. Λοιπόν, ακριβώς, με υποθηκεύοντας περιουσία. Με εγγύησεις, και θα υπάρχει μια άλλη τράπεζα, η οποία χωρίς να έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι τα κριτήρια, θα πηγαίνει ο ανταγωνιστής του κύριου Χατζηνικολάου και θα λέει: δώσε μου και εμένα ένα δάνειο. Και επειδή θα ασκείται κοινωνικός έλεγχος σε αυτή την τράπεζα, ενδεχομένως με κομματικούς τοποθετημένα προϊστάμενα να το παίρνει. Αυτά δεν είναι σε εμάς. Χωρίς επιτροπάτα και απαγορευτικούς ελέγχους, θα υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος. Αν σπρώνουν χρήμα στην αγορά, δεν θα ελεγχθούν γι' αυτό. Θα στενάζουν οι μικρομεσαίοι και θα είναι ανέλεγκτο όλο το σύστημα. Αυτό λέμε εμείς. Ούτε κρατικοποίηση. Τώρα σε αυτό που λέει έχει ένα σας δίκιο. Σας παρακαλώ, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Μητσοτάκη, με την έννοια τα κατανοούν ότι, ότι η ρευστότητα τα σας τελευταία παρακαλώ. Χρόνια τα στην αγορά δεν για δόθηκε. Τα παίζουν στην κερδοφορία. Ελάτε, παρακαλώ. Αυτό είναι το μόνο επιχείρημα το οποίο ακούω, κύριε Χατζηνικολάου. Εσείς έχετε εμπειρία σε αυτό. Ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτηση. Εμένα Γιώργος Μιχαλίδης ονομάζομαι. Και ο κύριος Χατζηνικολάου και ο κύριος Μητσοτάκης. Ρωτάνε τον κύριο Μητρόπουλο τι θα έκανε εάν ήταν στη... Γιατί στα γκάλωπ είναι μπροστά. Γι' αυτό. Ένα ακραίο ενδεχόμενο κατά το Μητσοτάκη είναι στα περισσότερο γκάλωπ μπροστά. Πολύ ωραία. Ναι, είναι στα γκάλωπ μπροστά πράγματι. Αλλά αυτό... Και οι εκλογές είναι κοντά από ό,τι φαίνεται. Οπότε όλο αυτό μαζί... Ναι, δεν θα ήταν ανάγκη να τεθεί αυτό το ερώτημα αν δεν ήταν... μάλλον στα γκάλωπ μπροστά. Αλλά αυτό φέρνει ένα άλλο ερώτημα, το ερώτημα της αυτοκριτικής. Και ξέρουμε πολύ καλά τι έκανε σε αυτά τα χρόνια και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι τι δεν κάνανε σωστά. Τι πιστεύουν ότι έπρεπε να είχαν κάνει διαφορετικά. Καλή ερώτηση. Κύριε Μητσοτάκη, και με αυτήν κλείνουμε. Βλέπετε πώς οι απλές και λιτές ερωτήσεις είναι και οι πιο ουσιαστικές και μερικές φορές οι πιο δύσκολες να απαντηθούν. Εάν έπρεπε... να κάνω την δικιά μας αυτοκριτική στο τι δεν κάναμε, θα σας έλεγα ευθέως ότι ειδικά τους τελευταίους μήνες η μεταρρυθμιστική δυναμική η οποία είχε καλλιεργηθεί ατόνισε. Και δυστυχώς... Το λέτε πολύ ευγενικά. Στις Βρυξέλλες λένε ότι κατέβασαν τα μολύβια οι υπουργοί μετά τις ευρωεκλογές, νιώθοντας ότι υπάρχει πολιτικό κόστος. Πράγματι, λοιπόν, και εμείς πέσαμε θύμα αυτής της συζήτησης του εκλογικού κύκλου και το αποτέλεσμα είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς άργησαν ή δυστυχώς δεν έγιναν καθόλου. Επίσης πιστεύω, κάνοντας την αυτοκριτική μας, ότι η γρήγορη και καθαρή έξοδος από το μνημόνιο έτσι όπως τέθηκε ο στόχος, απεδείχθη εκ των υστέρων από τα ίδια τα γεγονότα ότι ήταν ανέφικτη. Ήταν δηλαδή ένα στόχος, μια προσδοκία που προφανώς ήταν επιθυμητή από όλους μας, πλην όμως φάνηκε στην πράξη ότι δεν ήμασταν απολύτως έτοιμοι να τη διαχειριστούμε.
Δύο λοιπόν πράγματα τα οποία θα διόρθωνα θα ήταν αυτά. Συνδέονται με το ερώτημα το οποίο απάντησα πριν σχετικά με την ανάγκη, εφόσον οδηγηθούμε σε εκλογές, να μιλήσουμε τη σκληρή γλώσσα της αλήθειας έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε. Να μάθουμε κι εμείς από τα δικά μας λάθη, και έγιναν λάθη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά κυρίως να τραβήξουμε μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από το κόμμα το οποίο και αυτό διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν μοιάζουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε σημαντικότατες αποστάσεις και διαφορές. Και αυτές πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτές. Έτσι ώστε κύριε η επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό θα το εκτιμήσουμε οι πολίτες όταν θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα το εκτιμήσουμε τώρα το αν μοιάζεται ή όχι. Ξέρετε. Και το λέω διότι σας θυμίζω και πάλι ότι στην περίοδο της αντιπολίτευσης η Νέα Δημοκρατία είχε έντονα αντιμνημονιακό λόγο, ο οποίος στη συνέχεια εξατμίστηκε μετεκλογικά. Βεβαίως, και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε βεβαίως. Αν και κατά πόσον θα εξατμιστεί και ο δικό σας αντιμνημονιακό τόνος. Των δυσκολιών, κύριε Χατζηγολάου. Η βούληση αυτή... Γιατί σας βλέπω ήδη να δηλώνετε. Όσο και αν κάποιος δεν θέλει εκλογές, και νομίζω ότι συζητήσαμε γιατί δεν πρέπει να γίνουν εκλογές, εάν καταλήξουμε να γίνουν εκλογές, η βούληση του ελληνικού λαού θα είναι σεβαστή. Πάντα η ίδια η ζωή, το είπατε σωστά, δίνει τις απαντήσεις. Το μόνο το οποίο μπορώ εγώ να κάνω είναι να προσπαθήσω όσο πιο τεκμηρωμένα να προβλέψω και να πείσω για το τι θεωρώ πιο πιθανό να γίνει. Μάλιστα. Το απέφχομαι να γίνει. Οφείλω όμως να περιγράψω αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει εάν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να θέσω και κάποια ερωτήματα. Και τα θέτω τα ερωτήματα, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή μέχρι και σήμερα δυστυχώς πιστικές απαντήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνω. Και παίρνω άλλες απαντήσεις όταν ρωτάω τον κύριο Μητρόπουλο, άλλες απαντήσεις όταν ρωτάω τον κύριο Λαφαζάνη και έχω τον κύριο Τσίπρα στη μέση, ο οποίος προσπαθεί τη μία μέρα να είναι ευχάριστος στον κύριο Μητρόπουλο και την άλλη στον κύριο Λαφαζάνη. Αυτό επισημαίνω, το οποίο νομίζω ότι χρήζει. Τα πράγματα για την πατρίδα είναι πολύ δύσκολα. Έχουμε συνέστηση της δυσκολίας, αλλά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία αντλώ τα επιχειρήματα και από τα πολύ σωστά ερωτήματα των νέων μας. Πρέπει να εμπνεύσουμε αυτοπεποίθηση στο λαό μας. Η υπόθεση κερδίζεται. Αν με πυγμή και σθένος και εθνική συνεννόηση μετά τις εκλογές, καθίσουμε όλοι να συνοηθούμε μετά τις εκλογές για να δούμε πώς το ελληνικό ζήτημα. Ανοίγματα. Το ελληνικό ζήτημα θα τεθεί εκεί που πρέπει και όπως πρέπει για να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για το λαό μας. Μια φράση, ξέρετε, επειδή είναι και αργά τώρα έτσι το βράδυ, να χαλαρώσουμε λίγο τη συζήτηση. Διάβαζα κάπου αυτό το απόφθεγμα το οποίο είχε πει ο Κοέλη, ότι αν θέλεις λέει κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί και θα γίνει. Είναι η μεγαλύτερη μπαρούφα που έχω ακούσει. Λοιπόν, και το λέω αυτό διότι μερικές φορές μου δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ την εντύπωση ότι επειδή θέλει πάρα πολύ, όλα αυτά που λέει τα θέλει. Και καταλάβαινε ότι τα θέλει. Ότι ξαφνικά ως διαμαγείας θα αλλάξει η πραγματικότητα, οι παγκόσμιοι συσχετισμοί δυνάμεων και όλοι θα σπεύσουν να σας κάνουν αέρα και να σας λένε τι ωραία που τα λέτε. Φοβάμαι ότι δεν θα γίνει. Στην Εθνική Επιτροπή Καταγγελίας του Μνημονίου, ατύπως θα δεχτούμε συμβουλές από κάποιους φίλους. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε κυρίως εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.